Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λοιπόν, Μαρία. Καλησπέρα. Δυσκολευτήκαμε σήμερα. Πολύ δυσκολευτήκαμε, αλλά είμαστε εδώ. Έχουμε σε εικόνα τον κύριο Σπύρο Παγιάτη, αλλά σε ήχο δεν τον έχουμε από τηλεφωνική κλίση. Δεν πειράζει, όποιος θέλει βρίσκει λύσεις. Γιάννη. Να πω ένα-δυο πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, θέλω την Κυριακή 7/11/2021, δηλαδή σε 2 μέρες, να είστε όλοι στις 6 ώρα το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Όσοι θίγεστε από τα μέτρα, τα τελευταία που πήρε η κυβέρνηση, να είστε εκεί να διαμαρτυρηθούμε, να διαδηλώσουμε όλοι μαζί. Όσοι δεν έχετε πρόβλημα, καθίστε στα σπίτια σας, στοικά, στον καναπέ σας, να περιμένετε το τέλος σας. Καθίστε εκεί, δεν πειράζει. Ο καναπέ σας θα γίνει ο τάφος σας. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Θέλω όσοι μας βλέπετε, παρακαλώ, να πατήσετε το «μου αρέσει» για το κανάλι Έλληνες Δημοσιογράφοι και να είστε ακόλουθοι και να το διαδώσετε παντού. Τώρα, για σήμερα, Μαρία μου, ο φίλος μας, ο κύριος Παγιάτης, ο Σπύρος, κατάφερε, επιχειρηματίας από την Κέρκυρα, να πούμε έτσι, Μαρία, κύριε Παγιάτη, λοιπόν, κατάφερε μόνος του, με συνοπτικές διαδικασίες, θα έλεγε κανείς, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να κλείσει το παράνομο εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας, το οποίο δεν ξανάνοιξε φυσικά. Λοιπόν, και σήμερα θα μας κάνει ένα σεμινάριο πώς μπορείς να κλείσεις ένα παράνομο εμβολιαστικό κέντρο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το σταματήσουμε αυτή τη στιγμή. Χωρίς εμβολιαστικά κέντρα, εμβόλια δεν υπάρχουν. Υπάρχει κάποιο νόμιμο, νομίζετε? Ούτε ένα νόμιμο εμβολιαστικό κέντρο δεν υπάρχει. Κύριε Παγιάτη, να αρχίσουμε, Μαρία. Τι λες, κύριε Παγιάτη? Γιάννη, και να πούμε ότι ο κύριος Παγιάτης είχε πάρα πολύ μεγάλο θάρρος να κάνει τι? Να πει απλά την αλήθεια. Να πατήσει επάνω στους νόμους. Τίποτε έτσι. Παραπάνω. Κι όμως, σήμερα θέλει θάρρος για να πει την αλήθεια. Λοιπόν, το λόγο έχετε, κύριε Παγιάτη, κύριε Σπύρο Παγιάτη. Να μας πει τι έκανε εξ αρχής. Ναι. Αρχικά, ποιο είναι το πρώτο βήμα? Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγομαι καλά, γιατί έχω πρόβλημα με τον ήχο. Δεν μπορώ να σας καταλάβω πολύ καλά. Να μας βοηθήσει το κοινό μου, έκλειση κάνει η Μαρία, να μου γράψετε παρακαλώ αν μας ακούτε. Γιατί έχουμε δύσκολη σύνδεση. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Σπύρο. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν ακούγομαι καλά. Αν δεν ακούγομαι καλά, να μου το πείτε για να μπορούμε, αν μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Δεν σας ακούω. Είμαστε εντάξει. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε εμένα? Ναι, ωραία. Ωραία, σας ακούω. Αυτό που έγινε στην Κέρκυρα δεν έχει να κάνει μόνο με την Κέρκυρα. Αυτό που συνέβη στην Κέρκυρα και συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα είναι το ότι... Μ' ακούτε? Ναι, συνεχίστε, θα σας πω εγώ. Συνεχίστε. Αυτό που συνέβη στην Κέρκυρα και συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας είναι παράνομα. Δουλεύουν χωρίς άδειες και το κυριότερο, τα κτίρια τα οποία στεγάζουν τα εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα δεν έχουν ούτε οικοδομική άδεια. Δεν υπάρχει ούτε οικοδομική άδεια για το κτίριο, επαναλαμβάνω. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με αυτά που λέμε, γιατί κάποιοι έχουν κωδίσει ταμπέλες, έχουν χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς όπως αρνητές, αρνητής και απαλλαγή. Στην περίπτωση τη δικιά μου, δεν υπήρξα ποτέ αρνητής και ούτε βέβαια και τώρα είμαι αρνητής, ούτε βέβαια έκανα αυτό που έκανα για να ζητήσω και να απαλλαγή εμβολιασμού. Αυτό που εγώ απλώς έκανα, ζήτησα τα δικαιώματα. Δηλαδή, με τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και εγώ ενδεχομένως, ίσως και κάποιοι άλλοι συμπατριώτες μας, να έχουμε αυξημένο το αίσθημα του φόβου. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Ναι. Πήγα λοιπόν στο εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας και ζήτησα συγκεκριμένες πληροφορίες, εγγράφος όμως, από το εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας.
Εκεί που πήγαινε εγώ, διαπίστωσα το απίστευτο. Διοικητής και υποδιοικητής του εμβολιαστικού κέντρου της Κέρκυρας ήταν ανώτερη αξιωματική της πολεμικής αεροπορίας. Και ούτε καν γιατροί. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, αυτό ακριβώς συμβαίνει και στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας. Σε αυτά που υπήρχαν, δεν ξέρω τι έχει απομείνει πλέον από όλα αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα. Πάντως σε αυτά που υπήρχαν όταν άνοιξαν, ήταν σε όλα αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων. Και το κυριότερο, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν γιατροί. Κατέθεσα λοιπόν δύο αιτήσεις. Με την πρώτη αίτηση ζητούσα συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τους νόμους του ελληνικού κράτους, αλλά και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ψηφίσει η χώρα, και κυρίως με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπου είμαστε ένα από τα 8 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε ψηφίσει τη συνθήκη της Λισαβόνας, και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ζήτησα λοιπόν πάνω σε αυτά ενημέρωση από τους υπεύθυνους του εμβολιαστικού κέντρου. Από τους υπεύθυνους. Από τους υπεύθυνους σε παρένθεση, έτσι να το ξαναπούμε. Σας είπα, δεν ξέρω κατά πόσο ένα εμβολιαστικό κέντρο σε μια δομή υγείας μπορεί να είναι υπεύθυνος κάποιος ο οποίος δεν είναι γιατρός. Ακριβώς, να το ξαναπούμε, λίγο να ακουστεί. Δεν ήταν κανένας από τους δύο, τόσο ο διοικητής, επαναλαμβάνω, όσο και ο υποδιοικητής, δεν ήταν κανένας από τους δύο γιατρός. Μάλιστα. Και εγώ κατέθεσα λοιπόν αυτά τα έγγραφα και ζήτησα ενημέρωση. Το απίστευτο σε αυτή την ιστορία είναι ότι στο πρώτο έγγραφο που ζητήσα ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο και τη διαδικασία του εμβολιασμού, μου απάντησε ο υποδιοικητής την πρώτη μέρα που ήταν εκεί ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί για να μου απαντήσουν στο αίτημά μου. Και επίσης και το απίστευτο, όταν εγώ ζήτησα το πιο απλό που μπορούσε κάποιος να ζητήσει, και τι είναι αυτό, το χαρτάκι των οδηγιών χρήσης όπου υπάρχει σε κάθε φάρμακο. Μου απάντησα λοιπόν, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τον τρόπο με τον οποίο μου απάντησε ο υπεύθυνος υποδιοικητής του εμβολιαστικού, ότι δεν μου δίνει το χαρτάκι που αναφέρει τις οδηγίες χρήσης του φαρμάκου. Όταν εδώ έχω το έγγραφο της Pfizer Biotech, όπου αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά στο έγγραφο της Pfizer Biotech ότι θα πρέπει οι εμβολιασμένοι να ζητάνε το χαρτάκι που υπάρχει μέσα στο εμβόλιο, που αναφέρει τις οδηγίες χρήσης, και το εμβολιαστικό κέντρο, ο γιατρός ο οποίος είναι υπεύθυνος στο εμβολιαστικό κέντρο, είναι υποχρεωμένος να το δώσει, και όχι μόνο να το δώσει, ο εμβολιαζόμενος να το πάρει και να το κρατήσει. Να το πάρει μαζί και να το κρατήσει για να ενημερώνει πλήρως για το τι συμβαίνει με τα εμβόλια. Αυτό το απλό δεν μου το έδωσαν. Καθώς επίσης, και επειδή το εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας βρισκόταν εκτός του νοσοκομείου, του νομαρχιακού νοσοκομείου της Κέρκυρας, βρισκόταν σε μία σιδηροκατασκευή, όπως ακριβώς σας το λέω, μία σιδηροκατασκευή, τονίζω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος το πώς τρώγονται ακόμη και σήμερα τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού. Βρήκαν λοιπόν μια σιδηροκατασκευή έξω από τα οδρόμια της Κέρκυρας, μέσα στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας. Ήταν ένα προπονητήριο αυτό, σιδηροκατασκευή επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα βράδυ. Τοποθέτησαν παρκέ διαχωριστικά στο χώρο, και αυτό το πράγμα μετά από 3-4-5 μέρες το χαρακτήρισαν εμβολιαστικό κέντρο. Και από ό,τι πληροφορήθηκα για την τοποθέτηση αυτού του παρκέ στο συγκεκριμένο γυμναστήριο και τα διαχωριστικά που μπήκαν, παγώθηκαν πάνω από 600.000 ευρώ. Και βέβαια, επικαλούμενοι την έκτακτη ανάγκη του κορονοϊού, κανένας δεν δικαιολογεί τα χρήματα τα οποία δίδονται. Κανένας, λόγω εκτάκτων αναγκών, έχει το δικαίωμα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να διαθέτει ό,τι θέλει, όπου θέλει, και να μην δίνει λόγο και απολογισμό σε κανέναν. Κύριε Παγιάτη. Μαρία, μ' ακούει ο κύριος Παγιάτη. Ναι. Το πρώτο βήμα που κάνατε ποιο ήταν, να τα ξεκινήσουμε με τη σειρά. Ποιο είναι το πρώτο βήμα? Αύριο εγώ έχω πάρει απόφαση να κλείσω ένα παράνομο εμβολιαστικό κέντρο. Ωραία. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνω? Δεν σας καταλαβαίνω. Θα σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ. Λοιπόν, λέει ο κύριος Παπαζήσης, σε περίπτωση που θέλει αύριο να εμβολιαστεί ο κύριος Γιάννης. Όχι να εμβολιαστώ, να κλείσω ένα παράνομο εμβολιαστικό κέντρο.
Ποια είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει ώστε να αποδειχθεί ότι ένα κέντρο είναι παράνομο, ένα κέντρο εμβολιασμού. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει όχι ο κύριος Γιάννης, οποιοσδήποτε θέλει να εμβολιαστεί. Πάει και κλείνει καταρχήν ένα ραντεβού μέσα από την πλατφόρμα της πολιτικής προστασίας, όπου υπάρχει μια πλατφόρμα που δηλώνεις εκεί πέρα, καταθέτεις το έτοιμά σου, σου δίνει ημερομηνία και ώρα, με τη βάση την ημερομηνία και ώρα που σου έχει δοθεί, πας στο εμβολιαστικό κέντρο στο οποίο έχει κλείσει το ραντεβού σου. Ωραία. Παρακάτω. Είναι σε αυτό. Ορίστε. Ναι, ναι, συνεχίζει. Βήμα δεύτερο. Δίνεις αυτό το χαρτάκι στον υπεύθυνο γιατρό, ο οποίος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο εμβολιαστικό κέντρο. Παρένθεση, οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν στο εμβολιαστικό κέντρο δεν ήξερε κανένας αν αυτοί που είναι μέσα είναι γιατροί, νοσηλευτές. Γιατί εγώ από ό,τι ξέρω, στις δομές υγείας υπάρχει ένα καρτελάκι το οποίο έχει επάνω του ο καθένας και γράφει αν είναι γιατρός, αν είναι επιμελητής, αν είναι διευθυντής του τμήματος, αν είναι νοσηλευτής, αν είναι καθαρίστρια. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις σε ποιον έχεις μπροστά σου. Δίνεις αυτό το χαρτάκι λοιπόν. Σε αυτόν τον όποιον είναι μπροστά σου. Ο οποίος συνήθως λέει ότι είναι γιατρός. Ναι. Αλλά μόνο το λέει. Αυτό δεν αποδεικνύεται από κάπου. Ναι. Λέει είμαι γιατρός. Αυτό λέει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αυτός ο οποίος λέει ότι είναι γιατρός σου δίνει. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο με 7-8 ερωτήσεις. Όπου είναι ένα εντός εισαγωγικών ιατρικό ιστορικό, το οποίο υποτίθεται ότι παίρνει ο γιατρός ο οποίος σε εξετάζει πριν κάνει στο νεοτομβόλιο. Αυτό το ιατρικό ιστορικό έχει κάποιες ερωτήσεις. Απαντάς ναι ή όχι. Μετά, αυτό το ιατρικό ιστορικό όμως έχει υποχρέωση, επειδή αναφέρεται το όνομά σας και έχει τα στοιχεία σας και παράλληλα και την υπογραφή που έχει υποχρέωση να βάλει την υπογραφή του γιατρός, αλλά έχει παραλαμβάνει και τα στοιχεία σας. Αυτό το έγγραφο το παίρνετε. Πρέπει να το ζητήσετε να το πάρετε. Συνήθως, όχι συνήθως, στις 10 περιπτώσεις αρνούνται να το χορηγήσουν. Είναι απίστευτο. Αρνούνται να το χορηγήσουν. Βέβαια σε μένα μου το έδωσαν. Αρνούνται όμως στους περισσότερους με τους οποίους έχω μιλήσει να το χορηγήσουν. Γιατί εμείς λοιπόν επιτακτικά θα ζητήσουμε να το πάρουμε αυτό το έγγραφο. Δεν άκουσα. Θα ζητήσουμε δηλαδή εμείς επιτακτικά να το πάρουμε αυτό το έγγραφο. Ωραία. Επειδή λοιπόν με επικαλούνται συνήθως ότι δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα για να σας βγάλουν φωτοαντίγραφο. Α. Μπορείτε λοιπόν να βγάλετε μία φωτογραφία με το κινητό σας. Ναι. Αυτό το χαρτί και να το κρατήσετε στο κινητό σας. Αυτό το χαρτί επιβεβαιώνει την παρουσία σας στο εμβολιαστικό κέντρο. Ναι. Ότι πήγατε να εμβολιαστείτε. Μάλιστα. Αφού γίνει αυτό, λοιπόν, μετά ζητάτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του εμβολιαστικού κέντρου ή στο πρωτόκολλο που πρέπει να έχει το εμβολιαστικό κέντρο. Και καταθέτετε την αίτηση ενημέρωσης στο εμβολιαστικό κέντρο, την πρώτη αίτηση. Η οποία τι πρέπει να λέει. Η οποία αναφέρει μέσα, έχει ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του εμβολίου και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του εμβολιαζόμενου. Μαρία, πες του, πού το βρίσκουμε αυτό το χαρτί. Δεν άκουσα. Πού το βρίσκουμε αυτό το χαρτί. Αυτό το χαρτί μπορώ εγώ να το δώσω στον οποιοδήποτε. Είναι μία αίτηση την οποία έχουμε συντάξει και μπορώ εγώ να το δώσω στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να το καταθέσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορούμε να το δούμε. Μπορείτε, δεν ξέρω, έχει κολλήσει η εικόνα. Κάντε λίγο μία προσπάθεια, μήπως το δούμε. Να σας πω κάτι, εγώ το έχω εδώ. Είναι όμως μία αίτηση η οποία είναι γύρω στις 28 σελίδες. Α, μάλιστα. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν οι δύο αιτήσεις και επίσης τρία επισυναπτώμενα έγγραφα, τα οποία είναι έγγραφα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενημέρωση από τις εταιρείες παραγωγής των εμβολίων προς τις ιατρικές δομές της χώρας για το τι προκαλούν τα εμβόλια. Μέσα σε αυτά τα επισυναπτώμενα έγγραφα, επαναλαμβάνω που είναι από τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα εμβόλια, αναφέρουν ότι έχουν παρουσιαστεί και έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Έχει παρουσιαστεί λοιπόν σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν το εμβόλιο περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα και θρομβώσεις. Και συνιστάται από τις εταιρείες
να υπάρχει άμεση, όπως λέει χαρακτηριστικά, άμεση παρέμβαση. Όταν λοιπόν μιλάμε για μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες και θρομβώσεις, για να, η άμεση παρέμβαση που πρέπει να υπάρχει θα πρέπει να είναι επιτόπου στο εμβολιαστικό κέντρο αναισθησιολόγος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος, αλλεργιολόγος και βέβαια η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή όπου θα πρέπει να υπάρχει να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Στο εμβολιαστικό κέντρο αυτούς. Πάμε λοιπόν ένα λεπτό από την αρχή, Μαρία. Να του πούμε το εξής. Πρέπει λοιπόν, κλείνουμε ραντεβού. Πηγαίνουμε εκεί. Συμπληρώνουμε, υπογράφουμε το έγγραφο. Και μετά καταθέτουμε αυτές τις 28 σελίδες που λέει ο κύριος Παγιάτης. Σε ποιον? Σε ποιον καταθέτουμε αυτό το έγγραφο? Κλείνουμε ραντεβού. Και πού τα βρίσκουμε αυτά τα έγγραφα? Πού τα βρίσκουμε? Εσείς πού τα βρήκατε, κύριε Παγιάτη, αυτά τα έγγραφα? Αυτά τα έγγραφα τα συνέταξα εγώ με τη βοήθεια κάποιων άλλων ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν. Ναι, εμείς πού μπορούμε να τα βρούμε? Να αποδείξουμε κάποια πράγματα. Είναι καθόλου νόμιμα έγγραφα, γιατί δεν αναφέρονται στους συγκεκριμένους. Μπορεί να μας τα δώσει, Γιάννη, είπε ο κύριος Παγιάτης, να είναι διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει. Το δήλωσε. Ακούστε, αυτά τα έγγραφα αναφέρονται στον νόμο 3418 του 2005, στον 2619 του 1998, στον 3671 του 2008 και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Ένας που μας ακούει τώρα και θέλει να πάει να κλείσει ένα παράνομο εμβολιαστικό κέντρο. Πάει λοιπόν, κλείνει ραντεβού. Υπογράφει εκείνο το έγγραφο, λέει ότι ναι, όχι, εκείνο το έχω, εκείνο δεν το έχω, το άλλο δεν το έχω. Λοιπόν, και υπογράφει εκείνο, το φωτογραφίζει με το κινητό του, αν δεν του το δώσουν. Και μετά ψάχνει να βρει αυτές τις 28 σελίδες που είπατε, για να τις καταθέσει εκεί στο εμβολιαστικό κέντρο σε ποιον? Αυτό είναι μία αίτηση που έχει να κάνει με το εμβόλιο. Σε ποιον το καταθέτουμε όμως αυτό το έγγραφο, σε ποιον το δίνουμε? Ακούστε, σας πω, ναι. Σας είπα, αυτό το έγγραφο το παραδίδουμε στο πρωτόκολλο του εμβολιαστικού κέντρου που πάμε. Έχει υποχρέωση. Το εμβολιαστικό κέντρο είναι δημόσια υπηρεσία και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να έχουν πρωτόκολλο. Εάν δεν υπάρχει πρωτόκολλο, το παραλαμβάνει ο υπεύθυνος διοικητής ή υποδιοικητής, ο οποίος βρίσκεται εκείνη την ώρα στο εμβολιαστικό κέντρο. Ωραία. Και πώς θα επιβεβαιώσουμε ότι το παρέλαβε, με τι χαρτί? Αν δεν υπάρχει πρωτόκολλο, πώς θα επιβεβαιωθεί ότι το παρέλαβε? Γιατί αύριο μπορεί να κάνει τον τρελό και να πει δεν παρέλαβα τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Μπορεί όμως ο συγκεκριμένος κύριος, ο υπεύθυνος, να πει ότι εγώ δεν παρέλαβα τίποτα. Να αρνηθεί. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα και αν προκύψει τέτοιο θέμα όπως προέκυψε με εμέ που αρνήθηκαν να τα παραλάβουν, ο κόσμος έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να βρει έναν δικαστικό επιμελητή και να του τα δώσει και ο δικαστικός επιμελητής θα τα παραδώσει και πρέπει να τα παραδώσει στο εμβολιαστικό κέντρο και είναι υποχρεωμένοι από δικαστικό επιμελητή να παραλάβουν το οποιοδήποτε έγγραφο, διότι είναι δικαστικός επιμελητής. Και η δεύτερη επιλογή που έχει και μακάρι να την έκαναν όλοι, είναι να φωνάξουν το περιπολικό και να ζητήσουν τη σύλληψη του υπευθύνου του εμβολιαστικού κέντρου για παράβαση καθήκοντος και κατάκτηση εξουσίας. Και επίσης, εάν η συμπεριφορά του δεν είναι η αρμόζουσα, μπορεί να το παράλληλα και μήνυση για εξύπνιση και για προσβολή προσωπικότητας. Και τον μαζεύεται, συγγνώμη για την έκφραση, και τον πάτε εκεί που πρέπει να πάει. Είναι πολύ απλά. Να ρωτήσω κάποια πράγματα τώρα, εγώ θέλω, Μαρία. Μεταβίβασε λίγο στον κύριο Παγιάτη. Ναι. Πρώτον, πώς θα πάρουμε αυτά τα έγγραφα? Αυτά τα έγγραφα μπορείτε να μας τα κοινοποιήσετε κάπως, να τα δώσουμε στον κόσμο. Φυσικά δεν θα τα κάνουμε δημόσια, Γιάννη. Όποιος σοβαρά θέλει να τα χρησιμοποιήσει, θα τα το στείλουμε. Δεν θα τα βγάλουμε δημόσια, έτσι. Ακούστε να σας πω κάτι. Υπάρχει και η δεύτερη αίτηση, που είναι ίσως πιο σοβαρή από την πρώτη. Η δεύτερη αίτηση έχει να κάνει με τη στελέχωση και την υποδομή του εμβολιαστικού κέντρου. Διότι με βάση το νόμο του Μαρτίου του 2021, όπου συστήθηκαν αυτές οι δομές, τα εμβολιαστικά κέντρα δηλαδή, ο νόμος μέσα αναφέρει ότι συστήνονται κατά παρέκκληση κάθε νόμου και διατάξεις εμβολιαστικά κέντρα σε δομές πρωτοβάθμιας υγείας,
ή νοσοκομεία. Μόνο εκεί μπορούν να στηθούν και να λειτουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα. Πουθενά αλλού. Με βάση λοιπόν αυτό το νόμο, η δεύτερη αίτηση, με τη δεύτερη αίτηση ζήτησα να με ενημέρωσουν αν υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί, αν υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή, η υποδομή αυτή που πρέπει να υπάρχει, αν υπάρχει κινητή μονάδα η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε μια έκτακτη ανάγκη και το κυριότερο, εάν υπάρχει ασθενοφόρο. Όπου το πιο απλό, όπως σας λέω, το τελευταίο το ασθενοφόρο δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Απίστευτο. Και επίσης ζήτησα όλοι αυτοί οι γιατροί, αν υπάρχουν, να μου δώσουν τις ημερομηνίες προσλήψεώς των. Να δούμε αν έχουν προσληφθεί και πότε προσελήφθησαν. Διότι υπήρχε και το υπάρχει και σήμερα που μιλάμε και το εξής απίστευτο. Μέσα στα εμβολιαστικά κέντρα εφημερεύουν ουρολόγοι, ορειλά, οφθαλμίατροι. Και πέστε με εσείς τώρα, τι σχέση έχει ο ουρολόγος, ορειλά και οφθαλμίατρος με τις μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες και τις θρομβώσεις. Πέστε μου εσείς για να καταλάβω κι εγώ, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Με βάση, πέστε λίγο ξανά, με βάση ποιον νόμο ιδρύθηκαν τα εμβολιαστικά κέντρα και τι πρέπει να περιλαμβάνουν, τι λέει ο νόμος αυτός λέει, τι πρέπει να περιλαμβάνουν. Ναι, ναι, τα εμβολιαστικά κέντρα καταρχήν ιδρύθηκαν με μία εκπρόθεσμη, το τονίζω αυτό, τροπολογία η οποία καταθέθηκε στη Βουλή. Σε ένα νομοσχέδιο, δεν χρειάζεται τώρα να το διαβάσω, είναι ένα άσχετο νομοσχέδιο, πέρασε καθ' αυτή την τροπολογία μέσα, όπου μιλάει για τη δημιουργία των εμβολιαστικών κέντρων και λέει... Ημέρα και αριθμό ΦΕΚ. Τι λέει απάνω. Δεν σας άκουσα. Η ημερομηνία. Και αριθμό ΦΕΚ. Που κατατέθηκε και αριθμό ΦΕΚ αν έχετε. Ναι, η τροπολογία αυτή κατατέθηκε τις 20 Μάρτιου του 2021. Και λέει επάνω τροπολογία προσθήκη του Υπουργείου Υγείας στο κατεπήγον σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Και στο άρθρο 2 αναφέρει με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του COVID-19. 20 Μαρτίου 2021, Μαρία, είπε έτσι. Ναι, ναι. Καλάψα. Να τελειώσω. Προσθέτονται, λέει, νέα εμβολιαστικά κέντρα στα ήδη φυστάμενα και ανατίθενται αρμοδιότητες εμβολιασμού σε δομές δημόσιας υγείας, όπως δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομεία, κατά παρέκκληση κάθε έρωτα. Επίσης, αυτό που είναι σοβαρό και είναι αυτό που εγώ ζήτησα. Δηλαδή, η ενημέρωση τι λέει στην παράγραφο 4. Στους πολίτες που προσέρχονται σε εμβολιαστικό κέντρο χορηγείται ιατρική εντολή από τον επιβλέποντα ιατρό που και υπογράφει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, ούτε αυτά τα κέντρα υγείας που έχουν, όπως και το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στην Αθήνα και πολλά άλλα ανά την Ελλάδα, λειτουργούν σε κτίρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με δομές υγείας. Όλα αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι παράνομα. Και το απίστευτο σε όλα αυτά μου υπέγραψαν ότι με βάση αυτό το έγγραφο που εγώ κατέθεσα ότι ο εμβολιασμός δεν πραγματοποιήθηκε, παρότι εγώ προσήλθα την ημέρα που έπρεπε και ήταν προγραμματισμένο να γίνει ο εμβολιασμός μου, ο εμβολιασμός δεν πραγματοποιήθηκε και όπως χαρακτηριστικά γράφει μέσα σε παρένθεση, όχι με δικιά μου ευθύνη. Δηλαδή εγώ πήγα και με αυτή τη δικιά τους, αυτοί δεν με εμβολίασαν. Από εκεί και πέρα, εγώ πλέον δεν έχω ένα πρόβλημα. Διότι υπέγραψαν ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω και δεν ξέρω γιατί κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Υπέγραψαν λοιπόν ότι ο εμβολιασμός μου δεν πραγματοποιήθηκε και αυτό έγινε με δικά τους ευθύνη. Το εμβολιασμό, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θα το ξαναπώ για μια φορά. Δεν πραγματοποιήθηκε με δικά τους ευθύνη. Δικιά τους. Διότι δεν υπήρχαν τα προαπαιτούμενα. Δεν υπήρχαν αυτά που εγώ ζήτησα και προβλέπονται με βάση τον νόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, λοιπόν, μετά από την επόμενη μέρα, εγώ κατέθεσα στον διοικητή του εμβολιαστικού κέντρου της Κέρκυρας να μου χορηγήσει, να μου δώσει όσο έχω έρωμα συμφέρον με βάση το άρθρο 10 του Συντάγματος, να μου χορηγήσει την άδεια λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου. Λοιπόν,
παρέλαβε το αίτημά μου την ημέρα που πήγα να καταθέσω αυτό το αίτημά μου. Να σας πω και κάτι το οποίο είναι τέλος πάντων, είναι για να γελάμε, για να κλαίμε ό,τι να γελάμε. Την ημέρα που πήγα να καταθέσω αυτό το έγγραφο, είχε ειδοποιήσει και στο εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας, ήταν με επικεφαλή στον αστυνομικό διευθυντή Κέρκυρας, η μισή αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Λες και εγώ πήγα εκεί για να καταδεί να βάλω καμία βόμβα, να ρίξω να σκοτώσω κάποιον. Επαναλαμβάνω, επικεφαλή στον αστυνομικό διευθυντή Κέρκυρας με τη μισή αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Έτσι, απίστευτα αυτά τα πράγματα. Και παραλαμβάνει το έγγραφο και μου απαντάει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει τίποτα. Από αυτό που του ζήτησα, δεν υπάρχει άδεια. Δεν υπάρχει άδεια. Εγώ το ήξερα. Μετά, εφόσον πήρατε αυτή την υπογραφή ότι ο εμβολιασμός σας δεν έγινε και να λαμβάνω την ευθύνη, αναμενόμενο ήταν να, το επόμενο βήμα σας ήταν αυτό και εντάξει, η απάντηση ήταν σίγουρη. Ακούστε, να σας πω και το τελευταίο για να το κλείσουμε αυτό και για να πούμε στον κόσμο από, από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή που καταθέσει κάποιος αυτά τα έγγραφα και δεν το απαντήσουν, ποια είναι η διαδικασία, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δημοσίου και τι όφελος μπορεί να έχει αυτός ο οποίος καταθέτει τα έγγραφα. Εγώ την επόμενη μέρα λοιπόν κατέθεσα με κοινοποίηση στην εισαγγελία από το Δικό μου Κέρκυρας επίσημη καταγγελία με το όνομά μου στην πολεοδομία του Δήμου Κέρκυρας και ζήτησα να μου δώσουν την αρχική άδεια, την αρχική οικοδομική άδεια του κτηρίου, αν υπάρχει, και βέβαια εάν έχει γίνει αναθεώρηση της αρχικής οικοδομικής άδειας του κτηρίου, όπου να ζητείτε με την αναθεώρηση αλλαγή χρήσης του κτηρίου, όπως προβλέπετε. Λοιπόν, για να μην το πλευριάσουν πολύ, σας λέω λοιπόν ότι μετά από δύο μέρες, παρότι προσπάθησε ο προϊστάμενος του Πολεοδομικού Γραφείου της Κέρκυρας, ονόματι Τεμπόνος, να γελιοποιήσει την προσπάθεια την οποία έκανα, του έδωσα να καταλάβει λοιπόν ότι εγώ δεν πήγα εκεί για να παίξουμε. Μου απάντησε λοιπόν, διότι εγώ τα έγραφα αυτά τα είχα κοινοποιήσει και στην εισαγγελία των Δικών Κέρκυρα, και όχι μόνο αυτό, καθιστούσα υπεύθυνος για ό,τι έχει συμβεί στο εμβολιαστικό κέντρο Κέρκυρα ή ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα τους διοικητές, τον διοικητή, τον υποδιοικητή, τον διευθυντή του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Κέρκυρας, τον προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου Κέρκυρας, τον υπάλληλο που ανέλαβε τον έλεγχο και βέβαια τη δήμαρχο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Μου απάντησε λοιπόν μετά από τρεις ημέρες ότι για το συγκεκριμένο κτίριο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Υπάρχει μόνο μία τακτοποίηση αφαίρετου. Και μέσα λοιπόν σε μία σιδηροκατασκευή αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και τοποθέτησαν ένα εμβολιαστικό κέντρο. Και το απίστευτο λοιπόν μου είχε το θράσος, γιατί περί θράσους πρόκειται, είναι απίστευτα αυτά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συμβαίνουν. Σε συζήτηση που είχαμε με τον διοικητή του εμβολιαστικού κέντρου, μου είπε, ακούστε τώρα, και αν υπάρχει, ενδεχομένως κάποιοι διαθέτει να μας ακούνε, να ακούσουν τι μου είπε ο άνθρωπος. Μου είπε λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο κτίριο υπάρχει μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αυτοί λοιπόν που είναι υγειονομικοί καταλαβαίνουν τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να μπορεί να στηθεί και να διοδοτηθεί μια μονάδα αυξημένης φροντίδας. Προβλέπονται λοιπόν με βάση τον νόμο και μπορείτε να τα ψάξετε ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ακριβώς τα ίδια. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος μου ισχυρίστηκε και μου είπε ότι μέσα σε αυτό το κτίριο υπάρχει η μονάδα αυξημένης φροντίδας, δηλαδή εντατική. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Το θράσος ορισμένων δεν έχει όρια. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, κύριε Παγιάτη. Θέλουμε να πάμε σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο είναι νόμιμο, σε νοσοκομείο μέσα, ρε παιδί μου. Ναι, για να λέω μισό λεπτάκι. Δεν έρεσε τον κύριο Παγιάτη αυτά που είπα. Έχισε να του μιλήσω, θα με συγχωρέσετε. Μισό λεπτάκι, Γιάννη, σε παρακαλώ. Πες μου. Λοιπόν, έστω ότι πάμε σε ένα νοσοκομείο όπου λειτουργεί νόμιμα το εμβολιαστικό κέντρο εκεί πέρα. Ωραία. Και ζητάμε τα έγγραφα που συνοδεύουν. Κλείνουμε ραντεβού, όπως είπαμε και πριν. Πάμε εκεί. Υπογράφουμε το χαρτί που μας λένε το ερωτηματολόγιο και από εκεί και μετά ζητάμε τα έγγραφα που συνοδεύουν το εμβόλιο. Αν δεν μας τα δώσουν, τι κάνουμε? Απαντήσετε. Για πείτε μας. Καταθέτεται αυτά τα έγγραφα εις διπλούν. Μία σειρά εγγράφων την δίνετε στο εμβολιαστικό κέντρο και την δεύτερη σειρά την παίρνετε εσείς υπογεγραμμένοι από τον υπεύθυνο του εμβολιαστικού κέντρου
ή από τον υπεύθυνο του πρωτοκόλλου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία. Αυτή είναι η διαδικασία. Από τη στιγμή λοιπόν που πάρετε αυτά τα έγγραφα, το Σύνταγμα πλέον, το Σύνταγμα και όχι ο νόμος, υπάρχει διαφορά εδώ. Γιατί ένα νόμο μπορούν να τον ακυρώσουμε ένα άλλο νόμο με αναδρομική ισχύ. Το Σύνταγμα όμως δεν μπορεί να το αλλάξει. Το αναθεωρημένο λοιπόν Σύνταγμα του 2001, το άρθρο 10 αναφέρει ότι εάν οποιοδήποτε πολίτης, Έλλην πολίτης, καταθέσει το οποιοδήποτε αίτημα, ακόμη και αίτημα το οποίο να έχει ασυναρτησίες και να μην υπάρχει και το οποιοδήποτε έγγραφο, πρέπει να το παραλάβει η υπηρεσία στην οποία το καταθέτεται. Εάν η υπηρεσία στο οποίο καταθέτεται το έγγραφο δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει, σε 3 μέρες θα πρέπει η υπηρεσία να προωθήσει το έγγραφο αρμοδίως και σε 5 μέρες θα πρέπει να σας ειδοποιήσουν ότι το έγγραφό σας προωθήθηκε αρμοδίως και θα σας απαντήσουν από την υπηρεσία την οποία προωθήθηκε το έγγραφο. Εάν το έγγραφο το οποίο καταθέσετε έχει ανακρίδες και ασυναρτησίες, πάλι εντός 20 ημερών θα σας απαντούν και θα λένε ότι κύριε, αυτά που γράφετε δεν έχουν καμία ουσία, είναι ασυναρτησίες και τότε... Αν δεν μας απαντήσουν ποτέ, Μαρία, τι γίνεται? Αν δεν μας απαντήσουν ποτέ, τι γίνεται? Ναι, μεν τον εμπλιαζόμαστε, αλλά αυτοί συνεχίζουν τη δουλειά τους. Ακούστε. Από τη στιγμή λοιπόν, επαναλαμβάνω, που καταθέσετε αυτά τα έγγραφα, περιμένετε 60 μέρες. Εάν δεν σας απαντήσει η υπηρεσία σε 60 μέρες, θεωρείται με βάση το Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Όχι νόμο, με βάση το Σύνταγμα. Θεωρείται λοιπόν με βάση το Σύνταγμα ότι έχετε δικαιωθεί και μπορείτε να καταθέσετε αγωγή και να ζητήσετε αποζημίωση. Επαναλαμβάνω, με βάση το Σύνταγμα, αυτό πρέπει να το τονίσω για να το καταλάβει ο κόσμος. Όχι με βάση το νόμο. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί με βάση το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος, οι οποίοι διευκρινίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο όπου θα κατατεθούν οι αγωγές και θα ζητηθεί η αποζημίωση από την υπηρεσία, από το φορέα ο οποίος δεν απάντησε στο αίτημά του. Και επίσης, μετά από αυτές τις 60 μέρες, έχετε δικαίωμα να καταθέσετε τη συγκεκριμένη αγωγή εναντίον της υπηρεσίας που δεν σας απάντησε. Προσοχή, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, άλλες 60 μέρες. Δηλαδή, έχουμε 60 μέρες από την κατάθεση των εγγράφων να σας απαντήσουν. Εάν δεν σας απαντήσουν σε 60 μέρες, μετράνε αντίστροφα οι επόμενες 60 μέρες όπου έχετε το δικαίωμα να στραφείτε εναντίον της υπηρεσίας η οποία δεν σας απάντησε και να ζητήσετε αποζημίωση. Τα έγγραφα αυτά, επαναλαμβάνω, γράφουν ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ... Αυτό θέλω να το ακούσουν και να το συνειδητοποιήσουν και να το καταλάβουν αυτό που θα πούμε. Τα έγγραφα αυτά γράφουν μέσα λοιπόν ότι ο εμβολιασμός δεν πραγματοποιήθηκε, παρένθεση, όχι με δικιά μου ευθύνη. Αυτά αναφέρουν τα έγγραφα. Δηλαδή η ευθύνη, ο εμβολιασμός δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε με δικά τους υπετιότητα. Αυτοί δεν με εμβολίασαν. Εγώ πήγα να εμβολιαστώ. Και αυτοί αρνήθηκαν να με εμβολιάσουν. Και έχουν υπογραφεί από κάτω όνομα, υπογράφουν επώνυμα, έτσι, κύριε Μαρία, Σπύρο. Πες λίγο τον κύριο Παγιάτη, το εξής, ότι πάλι καταθέτουμε τα ίδια, τις ίδιες 28 σελίδες. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Όχι, η συναγωγή εννοείς, μισό λεπτό κύριε Σπύρο. Όχι, συναγωγή. Την αγωγή. Κοίτα ρε, να μην μπορούμε να συνοηθούμε. Άκου τώρα εδώ. Πάω εγώ. Ένα εμβολιαστικό κέντρο νοσοκομείου. Ωραία. Και τους λέω, δείξτε μου το ερωτηματολόγιο, το υπογράφω, δείξτε μου τα έγγραφα που συνοδεύουν το εμβόλιο. Θέλω πρώτα να τα διαβάσω. Εάν δεν μου τα δείξουν, τι κάνω? Αυτό θέλω να ξέρω. Ποια ενέργεια πρέπει να κάνω?
Λοιπόν, για πείτε μας. Θα απαντήσω στις 60 μέρες, όπως προβλέπουμε. Όχι, όχι σε αυτό. Αν πάμε στο νοσοκομείο, όχι σε αυτό, όταν δεν μας απαντήσουν. Ναι, αν πάτε στο νοσοκομείο και δεν σας απαντήσουν. Και δεν μας δώσουν το έγγραφο, τα έγγραφα των εμβολίων. Αυτό δεν είπες, Γιάννη. Αυτά που συνοδεύουν το εμβόλιο. Αυτά που συνοδεύουν το εμβόλιο. Αν δεν μας τα δώσουν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό, το αίτημα αυτό... Υπάρχει μέσα στην αίτηση που έχει κατατεθεί, δηλαδή εκτός από όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει και αυτό το αίτημα μέσα που λέει να σας δώσουν το χαρτάκι που υπάρχει μέσα που αναφέρει τη σύσταση του εμβολίου και τη χρήση του. Έτσι, εάν δεν σας τα δώσουν, έχουν την ευθύνη αυτή. Το γράφει, αυτή... δηλαδή το ίδιο το χαρτί το γράφει. Μάλιστα. Βέβαια. Σας είπα, οι εταιρείες παραγωγής των εμβολίων αναφέρουν ορισμένα και κατηγορηματικά στο έντυπο που έχουν δώσει ότι πρέπει ο εμβολιαζόμενος να ζητήσει και να του δώσουν και να το εξηγήσουν και να το πάρει το χαρτάκι των οδηγιών χρήσης που υπάρχει μέσα στο εμβόλιο. Πρέπει να σας το δώσουν και να το πάρετε και να σας απαντήσουν επίσης σε οποιαδήποτε απορία τυχόν έχετε. Και θα σας απαντήσουν όχι με τα λόγια. Θα απαιτήσετε όπως απέτησα εγώ και όπως απέτησα, η απάντηση θα είναι εγγράφος. Γιατί εάν σας πει ο οποιοσδήποτε το οτιδήποτε με τα λόγια, δεν έχουν καμία αξία και δεν μπορείτε ποτέ και πουθενά αυτό να το επικαλεστείτε. Ό,τι η απάντηση λοιπόν ζητήσετε, θα πρέπει να σας δοθεί εγγράφος. Και εφόσον θα σας δοθεί εγγράφος, τότε θα πάτε να κάνετε το εμβόλιο. Σας λέω λοιπόν, αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει σε κανένα εμβολιαστικό κέντρο. Και επίσης μετά την διαδικασία αυτού του εμβολιαστικού κέντρου της Κέρκυρας, τότε το κατάλαβαν, έχει φύγει, το έχω εδώ, αίτηση από το Υπουργείο Υγείας προς τις δομές, προς τις ΥΠΕ, τις περιφερειακές τις ΥΠΕ, η υπηρεσία πολεμονταθές, οι περιφερειακές ενότητες, που έχουν τη διοίκηση των νοσοκομείων. Πήγε εντολή λοιπόν από το Υπουργείο να ελέγξουν οι περιφερειακές ΥΠΕ την λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων. Αν αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν νόμιμα. Πότε το κατάλαβαν αυτό. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με το εμβολιαστικό κέντρο της Κερκίδας. Και όταν δόθησαν αυτές οι άδειες για να λειτουργήσουν και να ανοίξουν αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα. Ελέγχθησαν από κανέναν. Ναι. Ποιος τους έδωσε την άδεια να τα λειτουργήσουν. Μετά εκ των υστέρων θυμήθηκε ότι. Και το πιθανότερο είναι να πήγε έγγραφο σε όλους, μην και τυχόν πάει και κανένας να κάνει έλεγχο, γιατί θα τον πάρω διάολο στον πατέρα να πούμε. Και κανένας δεν πήγε να κάνει ποτέ έλεγχο. Αν λειτουργούν νόμιμα ή όχι. Γιάννη, δεν έχουν γίνει. Απλά πράγματα, Μαρία μου. Απλά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει έλεγχο, αυτό μας λέει. Ναι, σωστά. Ο έλεγχος έπρεπε να έχει γίνει πριν λειτουργήσουν αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα. Πριν τη λειτουργία του, έπρεπε να γίνει έλεγχο να δούνε. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές που τίθενται με βάση τον νόμο. Ωραία, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν λειτουργούν. Υπάρχουν, λειτουργούν. Μετά εκ των υστέρων το θυμήθηκα. Όταν έγινε αυτή η ιστορία και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και επίσης ένα νόμο του 2019, προσέξτε, ψήφισαν ένα νόμο για υποχρεωτικό εμβολιασμό τον Ιούλιο του 2019. Και πότε, 7 Ιουλίου, 4 ημέρες πριν τις εκλογές. Τον Ιούλιο του 19 υπήρχε τότε πρόβλημα του ναΐου, κανένα. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο νόμο, στο συγκεκριμένο άρθρο, όπου υπάρχουν αυτά τα έγγραφα όλα, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση προς τους πολίτες είναι υποχρέωση των εμβολιαστικών κέντρων. Και αν το εμβολιαστικό κέντρο δεν έχει τη δυνατότητα και δεν μπορεί να πληροφορήσει τον πολίτη σε αυτά που ζητάει να πληροφορηθεί ή ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνει κάποιες εξετάσεις, το εμβολιαστικό κέντρο έχει την υποχρέωση να προωθήσει, να στείλει τον πολίτη σε νοσοκομείο όπου έχει όλες εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται για να κάνει και τις απαραίτητες εξετάσεις πριν εμβολιαστεί, αλλά και να του δώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Το εμβολιαστικό κέντρο, επαναλαμβάνω, έχει την υποχρέωση να στείλει τον πολίτη σε νοσοκομείο. Όχι τώρα, υπάρχει το απίστευτο τώρα που στέλνουν τα εμβολιαστικά κέντρα τον κόσμο σε εξωτερικούς ιατρούς να πάνε να κάνουν εξετάσεις. Σωστά. Πολύ σωστά. Και το απίστευτο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχω τα στοιχεία
και όποιος θέλει μπορεί να αμφισβητήσει, υπάρχουν σε συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένες δομές υγείας, υπάρχουν άτομα τα οποία εργάζονται με απλό, με rapid test. Γιατί, και επειδή ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα άτομα που δουλεύουν, επαναλαμβάνω, ενώ οι συνάδελφοί τους είναι σε αναστολή. Έτσι, οι συνάδελφοί τους είναι σε αναστολή. Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν να εργάζονται. Και εγώ ρωτάω, με πολιτικό μέσο, να μας πει κάποιος. Συνεχίζουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται. Και μην μου πει κάποιος το οτιδήποτε, διότι υπάρχουν όλα και ένα στοιχεία και έχω και στα χέρια μου επίσης τα προγράμματα εφημεριών του συγκεκριμένου τμήματος, του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Όπου συγκεκριμένος άνθρωπος, όχι ένας, εργάζεται με την μόνο με τεστ rapid, δύο φορές την εβδομάδα. Και προσέξτε τι γίνεται. Για τον συγκεκριμένο λοιπόν άνθρωπο, για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τι είπε η υπηρεσία τους, τους παραπέμπει σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, συγκεκριμένα στο Σωτηρία, για να κάνουν συγκεκριμένες εξετάσεις. Ωραία. Και οι υπόλοιποι λοιπόν που τους παρέπεψαν σε ιδιωτικούς γιατρούς, τι είναι εκείνοι, από παιδιά είναι. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά και από παιδιά. Στους συγκεκριμένους λοιπόν ανθρώπους που τους παρέπεμψαν οι υπηρεσίες τους στο Σωτηρία, είχε κλειστεί πρώτο ραντεβού τις 15 Οκτώβρη για να κάνουν τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν στο Σωτηρία και ως εκ του θαύματος ακυρώθηκε το ραντεβού τις 15 Οκτώβρη και δόθηκε καινούριο ραντεβού για τις 15 του Νοέμβρη. Σας λέω λοιπόν ότι ούτε το καινούριο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί και μακάρι εγώ να πέσω έξω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, θέλω να τους ρωτήσω, κοιμώνται το βράδυ ησυχοί, κοιμώνται το βράδυ... Μια χαρά κοιμούνται, πίστεψε με. Μια χαρά κοιμούνται, πίστεψε με. Λοιπόν, ναι, ναι. Εγώ τώρα λέω το εξής. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι στα εμβολιαστικά κέντρα να αναφέρουν στον άνθρωπο που θέλει να εμβολιαστεί και τις πιθανές παρενέργειες του εμβολίου. Αυτό είναι εντολή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Είναι υποχρεωμένοι να το αναφέρουν. Είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τις παρενέργειες του εμβολίου, ναι. Σε αυτό κανονικά. Που θέλει πάει να εμβολιαστεί. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα, εμείς, μπαίνοντας μέσα σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, μπορούμε να το ζητήσουμε εγγράφος. Από αυτούς. Πρέπει, λογικά πρέπει να το ζητήσουμε εγγράφος, για να μπορούμε μετά να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Θα πρέπει μετά να μπορούμε να αποδείξουμε ότι, κύριοι, εγώ έπαθα αυτό. Εδώ είναι, υπάρχουν οι παρενέργειες, ορίστε. Να το. Ναι. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε εγγράφος τις παρενέργειες από τις υπευθύνες μέσα σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, κύριε Παγιάτη. Δεν άκουσα να ζητήσουμε. Να ζητήσουμε εγγράφος τις παρενέργειες των εμβολίων. Από το εμβολιαστικό κέντρο. Ακούστε, ναι. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν μιλάνε και δεν καταλογίζουν ευθύνη σε κανέναν. Έτσι, δεν ζητάμε αποζημίωση από κανέναν από το εμβολιαστικό κέντρο. Έτσι, ζητάμε, επαναλαμβάνω, ενημέρωση. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί και έχουν να κάνουν με την ενημέρωση που οφείλει να παρέχει η κάθε τομή σε αυτόν που προστρέχει και ζητάει. Ένα δεν πρέπει. Υπάρχει επίσημο έγγραφο που να λέει ότι εγώ ενημερώθηκα από το τάδε εμβολιαστικό κέντρο στο οποίο είναι υπεύθυνος ο τάδε. Δεν είναι υποχρεωμένος όμως να το κάνει. Αυτό το πράγμα είναι ή δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει ο υπεύθυνος στο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, μάλιστα. Δεν υποχρεωμένοι είναι. Υποχρεωμένοι όμως να έχουν. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις εντολές που έδωσε, είναι υποχρεωμένοι να έχουν. Σας λέω προβλέπονται με βάση τον νόμο που αυτοί ψήφισαν, καταλάβατε. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, το εισαγωγικό δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εμένα με ενδιαφέρει να εφαρμόσουν τους νόμους όπου αυτοί ψήφισαν. Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να πληροφορούν τον κόσμο για τις παρενέργειες που έχει το εμβόλιο. Γίνεται αυτό, είναι υποχρεωμένοι να πληροφορούν. Γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο πριν κάνει το εμβόλιο. Εάν κάποιος επικαλεστεί θέμα αλλεργίας, θα πρέπει
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν αλλεργίες σε διάφορα, σε τυμπήματα, σε διάφορα άτομα, σε φαγητά. Πριν, όταν λοιπόν, επειδή γίνεται μια ιατρική πράξη στον οργανισμό σας, όπου δεν ξέρει, επειδή το φάρμακο αυτό, όπως οι ίδιες εταιρείες λένε, το εμβόλιο αυτό είναι σε πειραματικό στάδιο, κανένας δεν ξέρει τις παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα αλλεργίας. Όταν λοιπόν έχει πρόβλημα αλλεργίας, και υπάρχει περίπτωση να έχετε και πρόβλημα αλλεργίας και να μην το ξέρετε. Άρα η πρώτη εξέταση που θα έπρεπε να σας κάνουν θα ήταν μια εξέταση από έναν αλλεργιολόγο, ο οποίος θα σας υπέγραφε ότι μπορείτε να κάνετε το εμβόλιο χωρίς να έχετε το παραμικρό πρόβλημα. Θα λέω λοιπόν και οι ιδιώτες αλλεργιολόγους με τους οποίους εγώ έχω συζητήσει, δεν δίνει κανένας τέτοιο χαρτί. Διότι δεν ξέρουν τι περιέχει το εμβόλιο. Και δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη. Δεν την αναλαμβάνουν, όχι, αφού το ψήφισαν, το είπανε κιόλας, ναι. Δεν την αναλαμβάνουν. Άρα και μόνο γι' αυτό το ότι δεν πληροφορούν τον κόσμο για τις παρενέργειες και δεν είναι κάποιος εκεί να κάνει τις ανάλογες εξετάσεις σε κάποιον πριν του κάνει το εμβόλιο, μόνο και μόνο γι' αυτό καθίσταται παράνομο το εμβολιαστικό κέντρο. Ναι. Και μόνο για αυτό που δεν ενημερώνεται είναι παράνομο, κύριε Σπύρο. Όχι μόνο δεν ενημερώνεται, που δεν γίνονται κατάλληλες εξετάσεις πριν να γίνει ένα εμβόλιο. Αυτό λέμε. Με ποιους τρόπους μπορούμε να βγάλουμε παράνομο ένα εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό κοιτάζουμε τώρα να δούμε. Είναι και αυτός ένας τρόπος όμως. Εγώ σας είπα, όταν πήγατε, και βέβαια αυτή είναι η άποψή μου και την έχουν εστερνιστεί και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει τα συγκεκριμένα έγγραφα. Εμείς πήγαμε εκεί όχι ως αρνητές, επαναλαμβάνω. Πήγαμε εκεί ως άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένο το αίσθημα του φόβου και ζητήσαμε να ενημερωθούμε. Και αρνήθηκαν να μας ενημερώσουν. Αρνήθηκαν να μας ενημερώσουν, όπως ακριβώς σας το λέω. Και το υπογράφουν αυτό. Δεν είναι ότι μου το είπαν, το υπέγραψαν οι ίδιοι. Και από εκεί και πέρα, επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν παιδιά και από παιδιά, όπως έχω πει, εγώ ζήτησα από όλους αυτούς τους κυρίους να μου δείξουν ένα λαθρομετανάστη που έχει κάνει το εμβόλιο, ένα μουσουλμάνο που έχει κάνει το εμβόλιο, ένα τσιγκάνο που έχει κάνει το εμβόλιο, Ρωμά όπως τους λένε, έτσι, και αν μου δείξουν έναν από αυτούς λοιπόν, που να έχει επίσης αρρωστήσει, έναν από αυτούς που να φοράει μάσκα, έναν από αυτούς που να έχει κάνει τεστ, και αν μου δείξουν έστω και ένα, εγώ χωρίς να μου απαντήσουν για τα υπόλοιπα ερωτήματα, εγώ θα πάω να κάνω τα εμβόλια όλα. Και δεν μπορεί να βγαίνει η υπουργός, η κυρία Γκάγκα, από τη Μυτιλίνη και να επικαλείται την πίστη των λαθρομεταναστών, το ότι είναι μουσουλμάνοι και λόγω της πίστης τους αυτοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τον εμβολιασμό. Δηλαδή, αυτή προτρέπει τους Έλληνες να είναι μουσουλμάνοι για να... Γιατί λέει κάποτε η δικιά μας πίστη απαιτεί να δεχτούμε τους εμβολιασμούς, σου λέει αυτό κάπου. Τι είναι αυτά, τι ακούμε τώρα, ρε Γιάννη. Ακούστε, να σου πω κάτι. Επειδή όλο αυτό το διάστημα, εγώ όπως σας είπα, γιατί εγώ ακούω. Αφού ισχύει για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά ισχύει αυτό, ναι. Και μάλιστα βουλευτής, υπάρχει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή, όπου δήλωσε ότι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν ξέρω αν είναι, για να μην εμβολιαστεί. Μάλιστα. Σας πληροφορώ ότι υπάρχει, ναι. Ναι. Έχω μάθει και όπως μου έχουν πει και τηρώ κατά γράμμα αυτά που μου λένε οι επιστήμονες. Και τι μου λένε οι επιστήμονες, ζητήστε να ενημερωθείτε από εμάς, από τους επιστήμονες δηλαδή, εμείς ξέρουμε. Και εγώ αυτό κάνω. Ζητάω από τους επιστήμονες να με ενημερώσουν. Και ακούστε, μετά από αυτά που ακούω, ακούστε, επιτρέψτε μου, είναι δύο δηλώσεις που έγιναν σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό από συγκεκριμένους επιστήμονες. Λοιπόν, τα άκουσα εγώ αυτά, αλλά και δεν ξέρω και πώς τα έχω ακούσει και επιτρέψουμε να τα διαβάσω. Όταν ακούσει αυτά ο Έλληνας, πώς μετά θα πάει να κάνει εμβολία. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Ο κύριος Βατόπουλος, μιλάμε, ο κύριος Βατόπουλος, ο καθηγητής, λέει, τον ρωτάει ο Παπαδάκης, δημοσιογράφος στην εκπομπή, και του λέει, κύριε καθηγητά, ακούγεται ότι τα χθεσινά μέτρα δεν τα προτείνατε ως επιτροπή, αλλά σας τα έφεραν από την κυβέρνηση. Και εσείς τα προσυπογράψατε. Είναι έτσι, Βατόπουλος? Ναι, κάπως έτσι είναι. Μας τα έφεραν. Και εγώ ρωτάω. Ακούγοντας λοιπόν εγώ αυτό το πράγμα, εκεί που ήθελα να πάω να κάνω το εμβόλιο, θα πάω να το κάνω τώρα.
Πες τον, όταν ξέρω ότι αυτά τα μέτρα και αυτή τη διαδικασία δεν την προτείνουν οι καθήλυνοι αρμόδιοι οι καθηγητές, αλλά οι βουλευτές, εγώ τι να κάνω. Και επίσης και με τον κύριο Λουκίδη, ο οποίος είναι καθηγητής νευρολογίας. Ακούστε και ο κύριος Λουκίδης. Εγώ αυτούς ακούω, όπως είπα, τους επιστήμονες που ακούω. Ακούστε λοιπόν τι είπε. Ο εμβολιασμένος δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να νοσήσει. Αυτό ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Δηλαδή μας δούλευαν. Είναι ένα πράγμα, λέει, που το γνωρίζαμε χρόνια. Αυτό τα λέει ο κ. Λουκίδης. Και εγώ λοιπόν μετά πώς θα πάω να κάνω το εμβόλιο. Πέστε μου. Όταν αυτοί μου λένε ότι με χοροϊδεύουν. Τι να πιστέψω εγώ. Και έτσι μου δίνουν το δικαίωμα να κάθω να ακούσω και να πιστέψω τον οποιοδήποτε λέει το οτιδήποτε εντός εισαγωγικών. Αυτοί με κοροϊδεύουν. Αυτοί οι σοφοί του τόπου κοροϊδεύουν ένα ολόκληρο λαό. Ναι. Και τι σοφία, αγαπητέ μου. Ακούστε με λίγο. Εχθές είχα πρωτοσέλιδο άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα για τον Βλαντιμίρ Γερένκο, Ισραηλιτικής καταγωγής, παγκοσμίου φήμης γιατρός, για τις απόψεις του. Αυτός ο άνθρωπος έκανε καλά τον Τραμπ, τον πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Υπουργό Υγείας του Ισραήλ, χωρίς νοσηλεία, το ξαναλέω. Το Ραβίνικο Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, λοιπόν, τον κάλεσε τροποντινά να απολογηθεί, γιατί δεν τα έλεγε όπως θέλανε αυτοί για το εμβόλιο. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί και χαρακτηριστικά είπε, αν βλέπετε ένας παγκοσμίου φήμης γιατρός, έτσι, που υπάρχουν και πρωτόκολλα ιατρικά με το όνομά του, λοιπόν, πρωτόκολλο Γερένκο υπάρχει, ψάξτε τα να τα δείτε. Λοιπόν, τους είπε, αν βλέπετε τα παιδιά σας ως ένα κομμάτι καρβουνό, εμβολιάστε τα. Χαρακτηριστικά το είπε. Και μάλιστα τους είπε μετά, και ο Νόε, λέει, συνωμοσιολόγο τον έλεγαν μέχρι που άρχισε να βρέχει. Και εμάς, συνωμοσιολόγους θα μας λένε μέχρι που θα αρχίσει να βρέχει. Και ξέρετε τι θα βρέχει. Θανάτους. Ξαφνικούς θανάτους. Πολλούς ξαφνικούς θανάτους θα βλέπετε. Όπως εμείς αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το αντίτιμο τις συνέπειες που δεν κάνουμε το εμβόλιο, έτσι κάποιοι θα πληρώσουν τις συνέπειες γιατί έκαναν το εμβόλιο. Αυτά τα πράγματα έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Νομοτελειακά όλοι πληρώνουμε τις συνέπειες των πράξεών μας. Νομοτελειακά. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και εύχομαι να με βγάλει ο Θεός ψεύτη. Το έχω ευχηθεί, Μαρία μου και κυρίες και κύριοι, τόσες πολλές φορές που ξέχασα πόσες φορές το ευχήθηκα και δυστυχώς δεν με έβγαλε ο Θεός ποτέ ψεύτη. Δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Παγιάτη, εγώ θέλω οπωσδήποτε από εσάς αυτά τα έγγραφα που είπατε να μου τα στείλετε με μήνυμα προσωπικό, να τα στείλω εγώ σε 3-4 αρχηγούς πατριωτικών κομμάτων και να αρχίσουμε να κλείνουμε τα εμβολιαστικά κέντρα όλοι μαζί παρέα. Θα βάλουμε και έναν να μετράει το σκορ. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα έκλεισε εκείνο το κόμμα, πόσα το άλλο. Εγώ θα κάνω το διαιτητή. Και ας πω το τελευταίο, αφήστε το για μένα. Και τη Μαρία, πάμε παρέα. Μαρία. Πείτε μου, κύριε Σπύρο, σας ακούμε. Πείτε, σας διακόψαμε. Όρισα. Ακούστε, δυστυχώς έχω πει κάποια πράγματα και δυστυχώς επαναλαμβάνω, επιβεβαιώνομαι. Ακούστε, αυτό που χτυπάνε αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος μπορεί να τους χαρακτηρίσει ανθρώπους, αυτοί που χτυπάνε λοιπόν είναι το κατοικόνα και κατομοίως. Αυτό χτυπάνε. Και βέβαια πλέον έπεσαν, χθες και προχθές έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες. Και έπεσαν οι μάσκες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Πολύ απλά. Χτυπάνε την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Αυτό χτυπάνε. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Και όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά κακό του κεφαλιού του. Ακούστε λοιπόν, έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης, και ο οποίος αναγκάστηκε για να ζήσει, πήρε τη γυναίκα του και έφυγαν και πήγαν στην Αλβανία εδώ και 3 χρόνια. Με πήρε λοιπόν πριν λίγο καιρό και μου είπε επιλέξει. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αλβανία και σε όλα τα Βαλκάνια, αλλά και στην Αλβανία, σε μιλώ συγκεκριμένα, επειδή μίλησα με αυτόν τον άνθρωπο
χθες στην Αλβανία δεν έχει επιβληθεί κανένα απολύτως μέτρο. Όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει, φοράει μάσκα, κάνει εμβόλια, κάνει τεστ, δεν υπάρχουν. Έτσι. Δεν έχει επιβληθεί κανένα μέτρο. Και μου είπε το απίστευτο αυτός ο άνθρωπος. Μου είπε, Σπύρο, συγγνώμη, επιλέξει. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Είμαι ελεύθερος. Καταλαβαίνετε τι μου είπε. Είμαι ελεύθερος. Και όπως του είπα, και είπα και σε μία συνάντηση τόσο δημοσιογράφο, θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουμε και να δούμε αυτοί που έχουμε διαβάσει λίγο. Εγώ έχω διαβάσει πολύ λίγο, αλλά με αυτό λίγο που έχω διαβάσει, έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Βρισκόμαστε στην εποχή λίγο πριν τη μεγάλη έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Η χώρα μας λοιπόν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν η Αίγυπτος, ίσως και σε χειρότερη, λίγο πριν τη μεγάλη φυγή των Εβραίων από την Αίγυπτο. Έχει στοχοποιηθεί η Ελλάδα, η Ελλάδα έχει κοπεί κομματάκια σε κάθε κομματάκι. Όπως γίνεται στην Αθήνα που κάθε ένας νταβαζής, συγγνώμη για την έκφραση, έχει αναλάβει τη διαχείριση και τον έλεγχο του κάθε τετραγώνου, έτσι ακριβώς έχει γίνει και στην Ελλάδα. Έχει χωριστεί η Ελλάδα σε τετράγωνα κομμάτια στα οποία έχει τοποθετηθεί ένας νταβαζής, συγγνώμη παραλαμβάνω την έκφραση. Αυτός λοιπόν ο νταβαζής. Αυτό γίνεται, αυτό λοιπόν αποδίδει αυτά που πρέπει να αποδώσει την συμμορία, όπως εγώ έχω χαρακτηρίσει την πολιτικο-οικονομική συμμορία, την οποία συμμετέχει δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και η Ελλαδική Εκκλησία, και αυτή η πολιτικο-οικονομική συμμορία αποδίδει αυτά που πρέπει να αποδώσει στην αόρατο αρχή. Στην αόρατο αρχή η οποία κυβερνά τη χώρα. Και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Διότι αυτοί οι πολιτικοί, οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί είναι απλώς μαριονέτες. Η χώρα την κυβερνά η αόρατος αρχή, η οποία αποφασίζει. Δεν είναι αόρατος. Και αυτοί εκτελούν. Δεν είναι αόρατος η αρχή αυτή. Έχει ονοματιπώνυμο, η οικογένεια Ρότσιλντ. Εβραίοι, σιωνιστές. Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ, τα είχαμε αναφέρει σε εκπομπές μας, Γιάννη. Δεν είναι αόρατος η αρχή, πες τον κύριο Παγιάτση. Είναι ορατή. Την ξέρουμε και τη φάτσα της και όλα. Είναι ορατή, είναι. Δεν ακούω. Είναι ορατή, λέμε. Α, είναι ορατή από, δυστυχώς, από λίγους. Από τους πολλούς, από την πλειοψηφία των Ελλήνων. Έτσι, δεν είναι ορατή. Αυτό ακριβώς. Εκεί αυτοί είναι. Οι Ελλήνες δεν μπορούν να τους καταλάβουν. Και ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα. Γιατί σας λέω ότι θα... αυτό το τονίζω και θα πρέπει και όσοι χρειαστεί και θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα έγγραφα να το κάνουν. Έτσι, είναι ο μόνος τρόπος, νόμιμος τρόπος, δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας. Είναι μια διαδικασία απολύτως νόμιμη, είναι μια διαδικασία με βάση την οποία μπορεί ο θυγόμενος, ο άνθρωπος, ο υγειονομικός μέχρι τώρα και αύριο και όποιοι άλλοι θα είναι, όποιος θετεί σε αναστολή μπορεί να διεκδικήσει την καταβολή των μισθών του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να τρέξει παράλληλα με οτιδήποτε άλλο κάνει ο οποιοσδήποτε, δεν επηρεάζει το οτιδήποτε κάνει κάποιος άλλος παράλληλα και είναι απολύτως νόμιμη. Απολύτως νόμιμη, παραλαμβάνω. Παγιάτη, πες τον λίγο Μαρία του κυρίου Παγιάτη, γιατί εγώ από το τηλέφωνο μπορεί να ακούω τη φωνή του, αλλά αυτός δεν ακούει τη δική μου. Αυτά τα έγγραφα μπορούμε να τα αναρτήσουμε στο Έλληνες Δημοσιογράφη. Γιάννη, να απαντήσω λίγο εγώ πριν το ρωτήσω. Εγώ θα έλεγα όχι. Εγώ θα έλεγα ότι όποιος, όπως είπα πριν, όποιος πραγματικά, φυσικά και θα το πω, λέει ο κύριος Παπαδήσης, κύριε Σπύρο, αν αυτά τα έγγραφα μπορούμε να τα αναρτήσουμε. Βεβαίως. Στο Έλληνες Δημοσιογράφους, εδώ στο κανάλι μας. Βεβαίως μπορείτε να τα αναρτήσετε. Επίσης, θέλω σε αυτούς που μας ακούν ένα πράγμα. Και αν θέλουν, το ακούν, αν δεν θέλουν, ας μην το ακούσουν. Εγώ είμαι της άποψης ότι, θα πρέπει να υπάρχει προσωπική επαφή. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Παπαζήτη, εκτός από το Skype που με βλέπετε και από το τηλέφωνο που μιλάμε, και κυρία Κυπρέου, θα πρέπει να έρθω να σας πει και να με δείτε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπική επαφή. Βέβαια, ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλη σημασία η γλώσσα του σώματος. Θα πρέπει λοιπόν να έρθω να σας δω. Εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, να έρθω να σας δω, να σας δείξω τα έγγραφα, να σας εξηγήσω λέξη προς λέξη το τι συμβαίνει για να μπορείτε και εσείς να καταλάβετε κάποια πράγματα. Δυστυχώς, έχω προσπαθήσει άπειρες φορές να έρθω σε επικοινωνία με υγειονομικούς τόσο από την Αθήνα, τόσο και από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες πόλεις της χώρας και ως
διαμαγείας, πέφτει μπροστά μου ένα στίχος για όλα τους αρχή που σας είπα, έτσι, και σταματάει η όποια διαδικασία έχει ξεκινήσει εκ μέρους των ενδιαφερομένων στο να πάνε τους ενημερώσουν. Δεν υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τόσο από την Αθήνα που μου ακύρωσαν δύο φορές συγκέντρωση, δύο φορές, όσο και από την Λαμία. Και βέβαια και από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Λαμία δεν είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Τη Λαμία. Είχαμε κανονίσει να πάμε σε συγκέντρωση ημέρα Σάββατο να τους ενημερώσω. Εγώ το μόνο που τους είχα πει σε αυτούς αλλά και σε όσους έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, εγώ το μόνο που ζητάω είναι να μου καλύψουν τα έξοδα να πάω όπου αυτοί είναι. Έτσι και δεν έχω πρόβλημα κανένα. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώνω από τη θέση μου τα έξοδα αυτά και τη μετακίνηση. Εννοείται, εντάξει. Δικαιολογημένα. Κύριε Παγιάτη, εγώ θα δώσω το τηλέφωνό σας σε δύο αρχηγούς κομμάτων, μικρών, πατριωτικών όμως και καθαρούς ανθρώπους. Και τα υπόλοιπα τα έχουμε πει κατηδίαν, κύριε Παγιάτη, τι θα κάνουμε εμείς οι δύο. Να, ναι, για ναι. Να προχωρήσει η δουλειά όπως πρέπει. Δεν πειράζει. Ναι, θα τα πούμε αυτά. Τα έγγραφα βρίσκονται στη σελίδα του κυρίου Παγιάτη. Τα παίρνουμε από εκεί, τα ανεβάζουμε αμέσως κιόλας στο Έλληνες Δημοσιογράφοι να είναι δίπλα-δίπλα με την εκπομπή αναρτημένα. Και τα υπόλοιπα κατηδίαν. Σας είπα και το άλλο στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μου είπατε ότι είχατε κάποια συγκέντρωση την Κυριακή στο Λευκό Πύργο, αν θυμάμαι καλά. Σας είπα λοιπόν ότι εγώ με τη διάθεσή σας να έρθω και να σας ενημερώσω και να σας δείξω τα χαρτιά και από εκεί πέρα να βοηθήσω και την πρώτη κατάθεση των εγγράφων σε οποιοδήποτε εμβολιαστικό κέντρο εσείς επιλέξατε. Να είμαι εκεί και να κάνουμε την πρώτη διαδικασία ώστε να δείτε το τι συμβαίνει. Να πιστέψετε πραγματικά, διότι εγώ έκανα αυτό που έκανα. Δεν διαφωνώ, απλά δεν μπορώ να καλύψω τα έξοδα για να έρθετε. Εντάξει, σας λέω. Εγώ λοιπόν αυτό που έκανα, το έκανα χρησιμοποιώντας εντός εισαγωγικών ως πειραματόζω τον εαυτό μου. Εγώ το έκανα και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει. Μπράβο. Είσαι όχι αξιέπαινος, το κάτι άλλο. Εδώ θα κλείσουμε και θα συνεχίσουμε μεταξύ μας. Λοιπόν. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής 7/11/2021 στο Λευκό Πύργο όλοι. Γιατί αρκετά καθίσατε στους καναπέδες όσοι μας ακούτε. Δεν μπορεί να μαζευόμαστε 500 και 1000 άτομα και 2000 μόνο. Και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, να ήμασταν εκεί 25.000 στο Λευκό Πύργο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που ο τόπος καίγεται να μην ενδιαφέρεται κανένας. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Θέλω να είστε όλοι εκεί. Όλοι. Πώς το λέω. Όλοι. Σε όλους μας έχουν αντίκτυπο αυτά τα μέτρα. Σε αυτούς που έχουν μαγαζιά. Σε όλους. Πώς το λένε. Σε όλους. Καταλάβετε το. Δεν θα εξαιρεθεί κανένας από τη μανία τους. Και σε λίγο καιρό, λέει, τα άκουσε η Μαρία μου και κυρίες και κύριοι, 6 μήνες θα διαρκεί, λέει, το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλέον, πρέπει να γίνουμε ένα. Εμείς τα λέγαμε και πέρσι. Γιάννη, θέλω να ξαναπούμε, επειδή βλέπω κάποια σχόλια. Ο κύριος Παγιάτης δεν είναι δικηγόρος. Ο κύριος Παγιάτης δεν πήγε ο κύριος να κάνει το εμβόλιο. Πήγε να κάνει το εμβόλιο για τον COVID-19. Έτσι, γιατί ξαναλέμε, είμαστε όλοι εμβολιασμένοι από τα προηγούμενα εμβόλια. Πήγε ο άνθρωπος να κάνει και, τι θέλει, και διεκδίκησε απλά την αλήθεια. Είπε την αλήθεια. Ζήτησε τα αυτονόητα, αυτά που μας λένε. Έτσι, τίποτα παραπάνω. Ναι, κύριε Σπύρο, πείτε μας. Πρώτον, αυτοί στο έγγραφο των αναστολών επικαλούνται ένα νόμο με βάση τον οποίο τίθεται σε αναστολή ο εργαζόμενος, όπου ακούσα αυτός ο νόμος, λοιπόν, είναι ο 3329 του 2007, άρθρο 7, παράγραφος 8. Να το ξαναπώ και να το ψάξετε και θα σας πω γιατί. 3329 του 2007, άρθρο 7, παράγραφος 8. Είναι το έγγραφο της αναστολής εδώ, έτσι, που επικαλείται αυτό το νόμο. Αυτός ο νόμος, λοιπόν, αν μπείτε μέσα και τον βρείτε, το ψάξετε, είναι να τρελαθείτε. Αυτός ο νόμος έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση των νοσοκομείων. Όχι με τα εργασιακά, με την οικονομική διαχείριση, ισολογισμούς και προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Αυτό έχει, αυτό, ο νόμος αυτός αυτό λέει. Δεν θα τον αναθυμηθείτε.
Και επειδή λίγο και είπατε το ότι μιλάτε, επικαλούνται ένα νόμο ο οποίος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και ο νόμος, καταρχήν αυτός δεν είναι του 2007, είναι του 2005 αυτός ο νόμος. Ο οποίος έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση των νοσοκομείων. Και αυτοί αναφέρουν ότι είναι του 2007. Δεν ξέρουν τι γράφουν. Έχουν περάσει τον ελληνικό λαό. Μην πω γιατί τον έχουν περάσει, βέβαια. Ο ελληνικός λαός τους έχει δώσει το δικαίωμα. Έχουμε δώσει το δικαίωμα να μας υπερασπίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Και επίσης να σου πω κάτι άλλο. Επειδή πριν λίγο είπατε αναφέρατε ότι δεν είμαι δικηγόρος. Εγώ ποτέ και πουθενά δεν μίλησα και δεν είπα ότι είμαι δικηγόρος. Όμως θα σας πω το άλλο. Πριν λίγες μέρες προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συνέντευξη και θα πω το όνομά του. Δεν έχω πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συνέντευξη με έναν νομικό της Βορείου Ελλάδος. Ο οποίος εγώ τον καλούσα να πάρει θέση πάνω σε αυτά τα έγγραφα. Εκνευρίστηκε. Έφτασε στο σημείο στην αρχή να μου πει ότι οι δικαστές μπορούν να μην εφαρμόζουν το Σύνταγμα, όπως ακριβώς σας το λέω. Οι δικαστές μπορούν, λέει, και το κάνουν και δεν εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Και μάλιστα μου επικαλέστηκε, μου έφερε ως παράδειγμα, τους νόμους των μνημονίων, όπου το ΣΤΕ τους έκρινε τα μνημόνια συνταγματικά. Και είπα λοιπόν ότι το ΣΤΕ, προσφύγατε, το είπα στο ΣΤΕ και ζητήσατε να αποφασίσει το ΣΤΕ περί της νομιμότητας των νόμων, περί της συνταγματικότητας των νόμων. Καταλάβατε, εδώ μιλάμε για την επαφή. Αυτό είναι αναρμόδιο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δήλωσε αναρμόδιο. Γιατί? Γιατί δήλωσε αναρμόδιο? Διότι επρόκειτο για διεθνή συνθήκη και όχι για εγχώριους νόμους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι για εγχώριους νόμους. Εδώ ήταν διεθνής συνθήκη τα μνημόνια. Οπότε λέει, κύριε, εγώ είμαι αναρμόδιο. Αυτό τους είπε. Σας λέω, επειδή εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ δεν καλούμε τον δικαστή να κρίνει με βάση που καταθέτουμε και ποια απόφαση θα πάρει. Εδώ μιλάει το Σύνταγμα και το Σύνταγμα είναι σαφέστατο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν κάνουν δέκα. Επίσης λοιπόν αυτός ο κύριος ο οποίος είναι δικηγόρος, έφτασε στο σημείο που δεν τον πίεζε να απαντήσει και δεν δεχόταν. Αυτός έλεγε τα δικά του. Στο τέλος δημόσια είπε ότι όλα αυτά είναι βλακίες. Επιλέξει. Και όποιος αμφισβητεί αυτό που λέω, αν τα αμφισβητεί και ο ίδιος, γιατί θα πω και το όνομά του, υπάρχει το βίντεο όπου έχω καταγράψει όλη τη συζήτηση και να το βάλουμε να παίξει. Είπε λοιπόν, επαναλαμβάνω, ότι όλα αυτά τα έγγραφα είναι βλακίες και δεν μπορεί να ασχολείται με βλακίες. Το όνομα του κυρίου, Αλτίνης, δικηγόρος από τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω τον κύριο και καλό θα ήταν να βρισκόταν εδώ, να μας μιλούσε. Θα ήταν καλό να ήταν εδώ μαζί μας να μας εξηγήσει γιατί επικαλέστηκε, γιατί αποκάλεσε. Ναι, και όχι μόνο να αποκάλεσε τα βλακίες. Ναι. Όχι μόνο να αποκάλεσε αυτά τα βλακίες, έκλεισε την κάμερα και αποσύρθηκε. Δεν ήθελε να συζητήσουμε άλλο. Ούτε για ποιο λόγο, ούτε δηλαδή να αιτιολογήσει την άποψή του. Τι έκανε, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Λοιπόν, μάλιστα. Μαρία, κάπου εδώ να κλείσουμε. Ναι, κύριε Σπύρο, συγγνώμη εγώ να πει κάτι τελευταίο, κύριε Σπύρο, πείτε μας για να κλείσουμε. Εγώ λοιπόν τον καλούσα αυτόν τον άνθρωπο να πάρει θέση στα έγγραφα που εγώ του έδειξα. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα έγγραφα είναι με βάση συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος, του αναθεωρημένου συντάγματος του 2001 και υπάρχουν με βάση αυτό το άρθρο νόμοι όπου έχουν ψηφιστεί και εξηγούν την εφαρμογή των συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος. Δεν είναι ούτε εκθέσεις ειδών δικές μου, ούτε εκθέσεις ειδών κανενός επιστήμονα ή γιατρού ή καθηγητή. Είναι το Σύνταγμα. Τον κάλεσα λοιπόν να πάρει θέση επάνω σε αυτό το θέμα, στο Σύνταγμα και τους νόμους και αρνιόταν επί μία μισή ώρα να πάρει θέση. Δεν ήθελε να πάρει θέση. Έλεγε αυτά που νομίζω ότι πρέπει να πει αυτός. Εδώ το εξήγησα και εξηγώ και λέω και σε αυτούς που μας ακούνε ότι εδώ πλέον έχουν να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, παίζονται ζωές ανθρώπων, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν ή έχουν ήδη τους έχουν πετάξει στον δρόμο και δεν πρέπει να ψάχνουν να βρούμε δικαιολογίες για να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να σώσουμε πάνω απ' όλα τους εαυτούς μας
και τη χώρα. Γιατί σήμερα είναι αυτή η υγειονομική, αύριο με μαθηματική ακρίβεια σας λέω και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό ότι θα είμαι και θα είμαστε και θα είστε και εσείς, όλοι. Θα είμαι και εγώ. Όλοι μας, όλοι μας. Όλοι, το ξέρω. Όλοι μας. Όλοι μας. Δεν είναι δυνατόν να αγαπήσουν τους μεν και να αφήσουν τους. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς πρέπει απλά να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Εμείς. Όλοι μας. Αυτό. Σας είπα. Εάν συνεχίσει αυτή η συμπεριφορά των Ελλήνων, σε πολύ λίγα χρόνια από σήμερα η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Και όπως είχα πει χαρακτηριστικά πριν λίγα χρόνια σε μια συνέντευξη, και μάλιστα τότε προσπάθησαν κάποιοι να γελιοποιήσουν αυτή τη δήλωση, τους είχα πει ότι αυτό που έρχεται, η μικρασιατική καταστροφή μπροστά του, θα θαμπάζει πανηγυράκι. Μα ήδη ξεκίνησε, ναι. Και τώρα το βλέπουμε μπροστά του. Το βλέπουμε αυτό, ναι. Αυτό θα έλεγα, το βλέπουμε, να το δούμε. Έτσι. Όταν σε μια χώρα υπάρχει αυτό που γίνεται, καταρχήν στη χώρα υπάρχει σήμερα σταλινικό καθεστώς, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει σταλινικό καθεστώς στη χώρα, αυτό είναι. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που ζούμε. Σε ένα καθεστώς λοιπόν σταλινικού τύπου, ο μόνος τρόπος αντίστασης του ελληνικού λαού είναι καθολική ανυπακοή. Και επαναλαμβάνω, καθολική ανυπακοή. Κάνεις 3-4 πράγματα σαν άνθρωπος, όπου σέβεται τον εαυτό σου. Και αυτά είναι, σταματάς να πληρώνεις, σηκώνεις τα χρήματα από την τράπεζα, καταναλώνεις τα απαραίτητα που είναι για τη διαβίωσή σου. Μιλάμε για καθολική ανυπακοή. Μόνο έτσι. Ο άλλος τρόπος είναι να βγούμε στους δρόμους, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν το προτείνω και δεν το έχω πει ποτέ, διότι το σύστημα είναι παντοδύναμο και έχει όλα εκείνα τα μέσα που χρειάζεται για να διαλύσει ό,τι όποιος προσπαθεί να κάνει μια τέτοια κίνηση. Αναλαμβάνω. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι ένα καθολική ανυπακοή. Σε ένα μήνα, και πολύ που σας λέω, σε ένα μήνα αυτοί οι τύποι δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Αλλά πρέπει να υπάρχει ομόνοια μεταξύ μας, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και τα οποιαδήποτε προσωπικά προβλήματα μπορεί να έχουμε θα πρέπει σε αυτή τη φάση να τα βάλουμε στην άκρη. Δεν είναι η ώρα να λύσουμε τα προσωπικά. Μαρία, ξέχασα να ρωτήσω. Τελευταία για να κλείσουμε. Ρώτα λίγο, Μαρία, πόσες μέρες χρειάστηκε ο κύριος Παγιάτης από την πρώτη επίσκεψή του στο Εμβουλευτικό Κέντρο της Κέρκυρας να το κλείσει? Πόσες μέρες χρειάστηκαν? Δεν άκουσα, κυρία. Πόσες μέρες χρειάστηκαν, κύριε Παγιάτη, να κλείσει το Εμβουλευτικό? Τρεις μέρες. Μετά από την... Τρεις μέρες. Η διαδικασία κράτησε τρεις μέρες. Απλά τα πράγματα. Θέλει θάρρος και τόλμη και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Τέλος. Γιατί και κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχει φοβηθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, εκτός από το θάρρος και τη γνώμη, ναι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεστε τον εαυτό σας. Να υπάρχει ο αυτοσεβασμός. Και θα πρέπει στη σας και στη ζωή μας να έχουν βάλει όρια, κυρία μου. Να έχουν βάλει όρια. Και αυτά τα όρια δεν θα πρέπει με το δικαίωμα ακόμη και στην άνω που μας γίνεται να τα ξεπεράσει. Από τη στιγμή λοιπόν που εσείς, εγώ, ο κ. Παπαζής, δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν υπάρχει περίπτωση να σας σεβαστεί κανένας. Θα ξεκινήσετε από τον εαυτό σας, από τον εαυτό μου και μετά, αφού συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, τότε θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να κατέβει να σώσει, να σας σώσει ούτε να με σώσει, εάν εσείς η ίδια ή ο κ. Παπαζής ή εγώ δεν κουνήσουμε λίγο το δαχτυλάκι μας. Yeah. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, εσείς κάτι λιγότερο, άλλος κάτι πιο λίγο, όμως όλοι μας ό,τι μπορούμε πρέπει να το κάνουμε. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Είμαστε, κυρία Καπράλου και φίλε Γιάννη, είμαστε το μόνο ζώο πάνω στη γη στο οποίο έδωσε ο Θεός το δικαίωμα να περπατάει στα δύο πόδια και να κοιτάει μπροστά και ψηλά. Είμαστε το μόνο ζώο και εμείς τι κάναμε από τα δύο πόδια και να κοιτάμε μπροστά και ψηλά, τι κάναμε? Πέσαμε στα τέσσερα και σέρνουμε και γλύφουμε και παρακαλάμε όλους αυτούς οι οποίοι προκαλούν, και δεν θα τους χαρακτηρίσω γιατί σέβομαι πάνω απ' όλα την εκπομπή σας και εσάς που με φιλοξενήσατε και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιους χαρακτηρισμούς διαφορετικούς.
Αλλά σας λέω λοιπόν ότι όλα ξεκινάνε από το κατά πόσο σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Ας τα βρούμε τον εαυτό μας, ας ξεκινήσουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας και από εκεί πέρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και όποιοι έχουμε παιδιά και όποιοι έχουν εγγόνια, ας κοιτάξουν αυτά τα παιδιά και αυτά τα εγγόνια στα μάτια δίπλα και αυτά τα μάτια αυτών των παιδιών και αυτών των εγγονιών θα σας πούν τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει και οφείλουμε να παραδώσουμε αυτά τα παιδιά μια χώρα, αν μη τι άλλο, εισάξια με αυτή που μας παρέδωσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Πολλές φορές το έχω πει αυτό που λέει, πολλές φορές πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Παγιάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αυτό που θέλω να σας πω, μπορείτε να δώσετε το τηλέφωνό μου. Να ανεβάσετε το τηλέφωνό μου. Είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε να τον ενημερώσω και είμαι επίσης στη διάθεση του οποιοδήποτε να στείλουμε τα έγγραφα, να τα καταθέσει και σας λέω ότι πρέπει να τα καταθέσει. Πρέπει να τα καταθέσουμε όλοι μας. Ανεξάρτητα αν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, αν είμαστε αυτή τη στιγμή αναστολή ή δεν είμαστε. Πρέπει να τα καταθέσουμε όλοι μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε δημόσια το τηλέφωνό σας. Βεβαίως. Και επίσης όποιος διαφωνεί, νομικός ή δικαστικός, όποιος διαφωνεί με αυτά που είπα, εγώ είμαι στη διάθεσή του να κάνει... Μαρία, μάλλον δεν με άκουσε, για πες το, αν θέλει να πει το τηλέφωνο του δημόσια. Ορίστε. Θέλετε να το πείτε δημόσιο το τηλέφωνο σας ή θέλετε σε όποιον μας το ζητήσει προσωπικά να το δώσουμε. Να το πω. Αυτό όμως που έχω να πω, με διακόψω το κέντρο να τελειώσω, είναι ότι όποιος δικαστικός λειτουργός, νομικός, θεωρεί και πιστεύει ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία νομική βάση και δεν μπορούν να σταθούν και ότι τέλος πάντων μπορεί να τα χαρακτηρίσει όπως θέλει, ο δρόμος είναι ελεύθερος και μπορεί να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει και να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Εντάξει, εγώ το τηλέφωνο μπορώ να το πω στον αέρα, είναι το δικό μου και μπορεί να επικοινωνήσει παραπάνω όποιος θέλει μαζί μου. Είναι 693-093-03-92. Μπορείτε να το γράψετε και από κάτω και να το βλέπει ο κόσμος. Πες, Μαρία, να το ξαναπεί τελευταία και να καληνυχτήσουμε τον κόσμο. Δεν άκουσα. Ακόμα μία φορά να μας το πείτε. Ναι, 693-093-03-92. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παγιάτη. Να σας έχει ο Θεός καλά. Αυτό εύχομαι. Ολόψυχα, πες το Μαρία, γιατί δεν μπορεί. Και εγώ. Ακούει, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ και η επόμενη σύνδεση, και η επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε, θα είναι καλύτερα, γιατί υπάρχει πρόβλημα και στον ήχο και στην εικόνα και εντάξει, και δεν ξέρω κατά πόσο ακούγονται καθαρά όλα αυτά που είπαμε. Τα ακούσαμε πάρα πολύ καθαρά, κύριε Σπίτα. Ευχαριστούμε. Εύχομαι να ήταν πιο εύκολη φυσικά η σύνδεσή μας. Δεν πειράζει. Αυτό να είναι το πρόβλημα. Κοιτάξουμε όλα τα άλλα να τα λύσουμε πιο σοβαρά. Και η σύνδεση είναι το τελευταίο. Να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ τον κόσμο που μας ακούει, μας εκτιμάει και μας αγαπάει. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό σας βράδυ. Δύναμη. Έγινε. Δύναμη. Καλή νύχτα.